έχει επίσης για 5 λεπτά ο ειδικός αγορητής των ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριος Δημήτριος Καμένος. Παρακαλώ. Με τη σειρά μου, να πω ότι ψηφίζουμε επί της αρχής και κατά άρθρων το νομοσχέδιο. Ορισμένα σχόλια τα οποία προσωπικά με ενόχλησαν, όπως είπα και πριν στην προηγούμενη εισήγησή μου, ήταν η έγγραφη δήλωση της ΚΕΔ και η παρότρινση σε παρανομία και μη τήρηση του νόμου του οποίου θα ψηφιστεί ή μάλλον έχει ψηφιστεί. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προσωπικά, αν και ενός βουλευτής δεν μου άρεσε, όταν το βλέπω και γραπτός, πολιτικά μπορούμε να ακούσουμε προφορικά το οτιδήποτε, αλλά όταν βλέπεις κάτι γραπτός, για μένα το γραπτά έχω μια ιδιαίτερη βαρύτητα και μια ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτό που τα λένε, ιδιαίτερα όταν παροτρύνει συναδέλφους του να παρανομήσουν. Ελπίζω να το αποσύρουν. Θα θυμίσω στους αγαπητούς βουλευτές και στο Προεδρείο ότι οι σημερινοί δήμαρχοι, όλοι οι άνθρωποι όσοι έχουν αυτές τις αγωνίες, έχουν περάσει τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία έχουν αιματώσει οι ίδιοι, οι δημότες τους, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, οι οικογένειές τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους και οι γειτνιάζοντες δήμαρχοι και οι γειτνιάζοντες δήμοι. Όλοι έχουν βασανιστεί αφόρητα. Θα θυμίσω επίσης ότι αν και έχει κρυφτεί το τελευταίο τρίμηνο, υπήρχε κάποιος κύριος Φούχτελ. Θα μιλήσουμε αύριο στην Ρωμένα για τον κύριο Φούχτελ. Και θα πω το τι έκανε ο κύριος Φούχτελ, ποιος ήταν ο ρόλος του κύριου Φούχτελ στην Ελλάδα, ποιες ήταν οι επαφές του με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ποιοι από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες ήταν από τους πρώτους οι οποίοι συνέδραμαν στην κάθε του πρόσκληση για ενημέρωση. Θα θυμίσω επίσης τους αγαπητούς συναδέλφους ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο που είχε στείλει ο κύριος Φούχτελ προς όλους τους δημάρχους και ρωτούσε να μάθει τα δημογραφικά στοιχεία των Δήμων, τις υποδομές, την ενέργεια, τα ενεργειακά, τα αποθεματικά τους, τις χρηματορροές τους. Και έχω και τη λίστα των δημάρχων οι οποίοι απάντησαν. Ο κύριος Φούχτελ, να θυμίσω, ότι είναι εν ενεργεία υφυπουργός εργασίας στην καγκελαρία και εντεταλμένος επιτηρητής στην Ελλάδα. Αυτά τα έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια που πέρασαν και δεν θα ήθελα να τα ξεχάσουμε, και ειδικά οι δήμαρχοι οι οποίοι πολλοί θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Μάκη τον Βορύδη ότι ναι, δεν μίλησαν πολιτικά, μίλησαν για την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς, οι περισσότεροι μίλησαν πολιτικά και δεν τους χρωματίζω πολιτικά. Εδώ πέρα όμως δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση, κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση διαχείρισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Πρακτικά να σας πω ότι εάν η μισθή και η συντάξη πληρωνόταν στο τέλος του μήνα, μία του μηνός, δεν θα είχαμε καν να συζητήσουμε κάτι σήμερα. Αλλά επειδή εντολές και η προετοιμασία πρέπει να γίνει από τις 24 και εντολές στις 27 να πληρωθούν, η μισθή και η συντάξη στα 2.200 δις, υπήρχε το τριήμερο, το μικρό κενό, το οποίο την αλήθεια είπε ο κύριος Μάρδας, ο οποίος είναι σκληρά εργαζόμενος. Ναι, δεν υπήρχαν το πριν και τα βρήκε αργότερα και ξέρουμε πώς τα βρήκε. Βέβαια, έχει διακομωδηθεί αυτό, αλλά είναι η πλήρης αλήθεια και δείχνει, καταδεικνύει το επίγον και το χαοτικό το οποίο εισπράξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέρα με την ημέρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον εσωτερικό δανεισμό και τους ορισμούς αυτούς, να μην μιλήσουμε τώρα για τον εσωτερικό δανεισμό που έχει συμβεί στη χώρα, σε αυτή την πατρίδα, σε όλες τις οικογένειες που έχουν αφαιμαχθεί 100 δισεκατομμύρια καταθέσεις, οι οποίες δεν μπήκαν σε κανένα μαξιλάρι και σε κανένα αντίχο δεν θαύτηκαν, παρά εξυπηρέτησαν ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε επταπλάσιους φόρους από το 2009, σε χαράτσια και σε χιλιάδες άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες προέκυψαν από 1,5 εκατομμύριο επιπλέον ανέργους που δημιούργησε το μνημόνιο, οι οποίοι έτρωγαν τις άρκες τους από τα αποθεματικά των τραπεζών, οι οποίες διαλύθηκαν από το αναγκαστικό δάνειο του PSI, με το επόμενο αναγκαστικό δάνειο που κάλυψε τις ανάγκες του PSI, 38 δυσκορέψανε στο PSI στις τράπεζες, 48 δανείστηκαν. Ασφάλεια καταθέσεων, και κλείνοντας να πω ότι η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των μνημονίων, για να μην έχουμε κοντή μνήμη, κατέστησαν και μας κατέστησαν σαφές σε ένα ECOFIN του 2013 ότι όλοι οι καταθέτες είναι επενδυτές. Είμαστε επενδυτές. Δεν είμαστε απλοί καταθέτες. Πέρασε διανόμου. Είμαστε οι τρίτοι στη σειρά σε περίπτωση που μια τράπεζα, με αυτό που είπε πάρα πολύ ορθά ο κύριος Μάρδας, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται η κατάθεσή του όταν μπαίνει στην τράπεζα, διότι γίνεται η κατάθεση του Αντρέα, γίνεται δάνειο δικό μου καταναλωτικό, μέχρι και δάνειο στον ΟΤΑ
ή επένδυση στο γερμανικό ομόλογο ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή στο κέρδος της τράπεζας, αλλά έχουμε κάθε συμμετοχή στη χασούρα της τράπεζας. Αυτά είναι γνωστά σε όλους και θα παρακαλούσα πάρα πολύ όταν μιλάμε για ασφάλεια καταθέσεων να εμπιστευόμαστε την Τράπεζα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, η οποία θα κάνει τη διαχείριση με πλήρη ασφάλεια, πλήρη διαφάνεια και θα παρακαλούσα όλους τους φορείς να βοηθήσουν και όπως είπα και χθες στην εισήγησή μου, στο τέλος της ημέρας θα μετρηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καμένο.